Κατάλαβε. Και το ναι να πω εγώ, αυτός ο γάμος δεν μπορεί να γίνει. Τελείωσε. Βρε παπά, με κοροϊδεύεις. Δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι με αυτό το γάμο. Ακόμα και ο άρχοντας Μοντέγκη συμφώνησε. Και να μου λες εσύ ότι δεν μπορεί να γίνει αυτός ο γάμος. Τίποτα κι εγώ, Μπουρμπουλίτρες. Ρε παιδί μου, ρε κορίτσι μου. Δεν ακούω τίποτα, Μπουρμπουλίτρες, φεύγω. Έλα εδώ να σου εξηγήσω. Θα καταλάβεις, έλα να σου πω. Δεν είναι έτσι όπως θα λες. Ορίστε, σ' ακούω. Μπορώ να ξαναδείς. Έχω ένα μυστικό που το έχω πολλά χρόνια μέσα μου. Δεν το ξέρει κανείς. Έβρε πατέρα μου, εδώ που τα λέμε, αν το ξέραν κι άλλοι, τι σου μυστικό θα έκανε. Άκου παιδάκι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ με τη γυναίκα του άρχοντα Μοντέγκη, τη συγχωρεμένη τη Ρομπέρτα, είχαμε ας πούμε, μας ακούσετε κι εμείς, ένα αισθηματική περιπέτεια, λίγο πριν παντρευτούμε. Καλά τώρα, μετά από τόσο χρόνο. Ναι, ρε παιδί μου, το θέμα είναι σοβαρό. Αυτή όμως η αισθηματική περιπέτεια είχε μία μοιραία συνέπεια. Σας πήρανε χαμπάρι και σας πράξανε. Όχι ρε παιδάκι, μας πήρανε χαμπάρι. Η συνέπεια αυτή είναι η γέννηση ενός παιδιού. Τι λες ρε πατέρα μου, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Αχ, και το παιδί αυτό, παιδάκι μου. Και το παιδί αυτό. Και το παιδί αυτό είναι ο Ρωμαίος. Τι μου είπες τώρα ρε πατέρα, τι είναι αυτά που λες. Να σου πω ρε παιδάκι. Την αλήθεια σου λέω. Την αλήθεια. Δηλαδή ο Ρωμαίος είναι... Είναι αδερφός σου. Ωρε, τι γίνεται. Τι μου είπες τώρα, βρε πατέρα. Τι είναι αυτά που ξεστομίζεις. Τόσες γυναίκες συγκυμερώνω. Με τι Ρωμπέτα πήγες να μπλέξεις. Άκου, παιδάκι μου. Τυχερά είναι αυτό. Τυχερά. Αν και εσύ, το σιάντρασε τούτη την πόλη. Μα το Ρωμαίο πήγες να μπλέξεις. Γιατί σου λέω. Κατάλαβε. Δεν μπορεί να γίνει αυτός ο γάμος. Δεν μπορεί. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Για να παρηγορηθείς, θα έρθεις να σου δώσω όσα λεφτά θέλεις. Θα βγεις στην πόλη, θα ξεδώσεις, θα ψωνίσεις. Και από άντρες, γεμάτος ο κόσμος. Θα βρεις ένα νέο και θα το ξεχάσεις. Άκουσε το παιδάκι με αυτό που σου λέω. Βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Έλα να σου δώσω όσα λεφτά θέλεις και θα ξανασυνεχίσεις τη ζωή σου. Τώρα, να κάνεις νοικοκυρά. Από ό,τι κατάλαβα, θα χρειαστεί η εφεδρεία. Η εφεδρεία, ρε μάνα, δεν με σώζει τίποτα, μόνο το ποτάμι. Μην το λες. Γιατί ο γάμος σου με τον Ρωμαίο δεν σου φτάνει. Ποιος Ρωμαίος, ποιος γάμος, ο γάμος κόλλασε και χωρίς συνήθινα. Ας, κανένας γάμος δεν κόλλασε. Αν ήξερες τι μου είπε ο πατέρας μου, μονάχα αν ήξερες τι μου είπε. Ξέρω τι σου είπε. Πώς ξέρεις δηλαδή. Ρωτάει πώς ξέρω. Ναι, βρε μητέρα, πώς ξέρεις, αφού δεν είσαι στο δωμάτιο όταν ήταν εδώ ο μπαμπάς, πώς ξέρεις. Απλό, παιδί μου, απλούστο. Κρυφάκουγε. Κρυφάκουγες. Ναι. Πού το παράξενο. Έκανα ό,τι θα έκανε μια φυσιολογική γυναίκα, που είναι και μάνα. Και τα άκουσες όλα. Να μου τι ήταν, ζά. Όλα. Τα πάντα όλα, που λέει και μια ψυχή. Και συνεχίζει λοιπόν να μου λες ότι ο γάμος μου με τον Ρωμαίο δεν σχόλασε. Γιατί να σχολάσει. Συγγνώμη, ρε Μάνη, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν άκουσες τον πατέρα μου που είπε ότι ο Ρωμαίος είναι γιος του, άρα είναι και αδελφός μου. Πώς δεν το άκουσα, τι, κουφί μου. Τότε τι μου λες, ότι δεν μπορώ να παντρευτώ τον αδελφό μου, αλλά τον Ρωμαίο μπορώ και συναδελφός μου. Όχι, σιγά μην είναι. Τι είπες. Είπα, σιγά μην είναι. Όπα, μάνα, στάσου, γιατί εδώ τα πράγματα είναι για μούρια. Θες να πεις ότι ο Ρωμαίος δεν είναι γιος του πατέρα μου. Ωραία, είναι και παρά είναι. Τότε. Όταν ήμουν νεότερη, βέβαια δεν ήμουν σαν τα σημερινά κορίτσια που βλέπω.
τον άλλον. Αλλά να, σαν νέα κι εγώ. Μία και μόνη αδυναμία. Και ποια ήταν η αδυναμία σου αυτή, ρε μάνα? Η αξιωματική του υπηκού. Ποιος είναι ο πατέρας μου? Ποιος είναι? Ορίστε. Σε ρωτάω, ρε μάνα, ποιος είναι ο πατέρας μου, θέλω να ξέρω. Ενώ δεν ξέρω εγώ. Παιδί μου, ο πατέρας είναι αξιωματικός του ναυτικού. Μα πριν λίγο δεν μου μιλούσες για το υπηκό. Ναι. Μωρέ, πάντα τα μπέρδευα αυτά τα δύο όπλα. Και τι ήταν, ρε μάνα, μελαχρινός, ξανθός, τι ήταν? Δεν θα ξέρω, παιδάκι μου. Αυτή την πεζικού δεν βγάζουν τα πηλικιά τους. Το πεζικού. Τέλος πάντων, αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα. Η ουσία είναι ότι μπορείς να παντρευτείς με το Ρωμαίο σου. Κάτσε, μάνα, γιατί τώρα το πράγμα μπερδεύεται αλλιώς. Ο πατέρας τα ξέρει όλα αυτά. Α, τον πατέρα σου τον αναλάβω εγώ. Εσύ, αφού και ο Μοντέκη σύμφωνοι να κανονίσει το γάμο σου. Του πατέρα θα του μιλήσω εγώ ξάστερα και καθαρά. Ξάστερα και καθαρά. Και αν πει κουβέντα, θα του αλλάξω τα φώτα. Σιγά μην δεν του τα άλλαζες, μωρέ. Εδώ εμένα σε χρόνο μηδέν μου άλλαξες τρεις πατεράδες. Τρεις πατεράδες! Τα είπε η μάνα καθαρά και όλα πήγαν μια χαρά. Στο γάμο που έγινε λαμπρός, ελάμπαν ήφη και γαμπρός, πολύ ευτυχισμένη. Τη συμπεθέρη πριν εχθρή, μα τώρα αμμονιασμένη, αν κι είχαν έκφραση ψυχρή, ήτανε δακρυσμένη. Στην εκκλησιά κόσμος πολλής, της τάξεως της υψηλής που είχε η Βερόνα, επήγε και έδωσε παρόν, στο πάντρεμα των νεαρών, στο γάμο του αιώνα. Στο τραπέζωμα το βράδυ, στο Τζουζέπε την ταβέρνα, με έφαγαν οι καλεσμένοι από το φέρε και από το κέρνα. Μα ήταν φαίνεται λιγμένες, μια πιατέλα κοτολέτες που έφαγαν οι καλεσμένοι και τρέχαν οι καημένοι συνεχώς στις τουαλέτες. Εδώ σε εξτριβικά, τα λέει υπερβολικά. Εφαρμακιστήκαν, γράφει, εκεί στο γάμο της Βερόνας. Όχι, κάποιον, λόγω ανομαλίας, του εντέρου και κοιλίας, λύθηκε ο εφεδρόνας. Αλλά πριν να γίνει τούτο, επερνούσανε ωραία. Θα τους δείτε στη σκηνή και θα πάρετε μια ιδέα. Τα γαϊδούρια και οι σκύλοι είχαν γίνει τώρα φίλοι. Και αλληλοπειραζόνται έτσι για να μην ξεχνιώτε. Γιατί έκτρα η παλιά, απόλυτα δεν βγαίνει. Αν βγει από τον τοίχο το καρφί, η τρύπα παραμένει. Αυτή ήταν η ιστορία μας, πράγματι αληθινή. Που οι λεχενίτες έφεραν και ως δώρο σας προσέφεραν από τούτη τη σκηνή. Την αλήθεια στη Βερόνα βρήκα με πολύ αγώνα. Κάποιοι όμως μπορεί να πούνε και να αναρωτηθούν. Γιατί, οι λεχενίτες δηλαδή, να λένε την αλήθεια, και ο Σέξπιρο διάσημος να λέει παραμύθια. Η απάντησή μας πιστική και αποστομωτική. Οι κάτοικοι των λεχενών, γόνοι αρχόντων και ευγενών, μόνο αλήθειες ξέρουν. Το ψεύτικο δεν το μπορούν. Στο ψεύτικο υποφέρουν. Γνώρισμα που είχαν οι παλιοί, το πήραν και οι νέοι τους. Αλήθειες να κυκλοφορούν, σέμα και DNA τους. Και όλοι πια γνωρίζουνε, είναι καταβολή τους. Ότι είναι σ' όλα τους σωστοί. Γι' αυτό και τρών τσιγαριστή τη χοντροπηγουλή τους. Αλλά ακούστε και αυτό, είναι στοιχείο δυνατό. Ψεύτικο κάτι αν παίχθηκε, αμέσως θα φανεί στα πρόσωπα όσων παίξανε σε τούτη τη σκηνή. Αν δείξαν κάτι ψεύτικο, έστω και αθελά τους, τώρα θα δείτε στη σκηνή μια κοκκινίλα ίσως φανεί μικρή στα μαγουλά του. Για δέστε τα πρόσωπά τους, καθαρά και σαν τον ήλιο στραφτερά. Α, μπρο.
Thank you.